της Άννη. Την υπόθεση που συντάραξε το Πανελλήνιο. Εκτός από τον πατέρα της και τον Νικολάη, τον φίλο του πατέρα της, τον Βούλγαρο τον Νικολάη, έχει βρεθεί βιολογικό υλικό, DNA, ενός ακόμα ατόμου. Μάλιστα, υπάρχει και συγκεκριμένο σημείο του σπιτιού, πληροφορούμεθα, που έχει βρεθεί το DNA της Άννη με το DNA ενός ακόμη ατόμου άγνωστου. Ούτε του πατέρα, ούτε του φίλου του πατέρα, που ξέρουμε ότι ήταν εκείνες τις μέρες στο διαμέρισμα. Άλλου ατόμου. Άλλου. Θα μας δώσει η Γιώτα η Κυπουρού το ρεπορτάζ. Είναι ο κύριος Γεωργίου κοντά μας. Καλώς ήρθατε, κύριε Γεωργίου. Καλώς σας βρίσκω, κύριε Στεφανή. Ο κύριος Γεωργίου είναι ο δικηγόρος της μητέρας της Άννη. Έχει πάρα πολύ έτσι παλέψει για αυτή την υπόθεση. Πάρα πολύ. Και δικαιώνει το βούλευμα πολλοί, γιατί έχουν καταμαρτυρηθεί πολλά σε βάρος της. Θα πούμε δύο κουβέντες γι' αυτό. Ωραία. Δικαιώνει το βούλευμα τη μητέρα σε πολλά θέματα. Μάλιστα. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε δύο λόγια. Γιώτα, να πούμε δύο κουβέντες ότι για το εκδόθηκε το βούλευμα με βάση το οποίο παραπέμπονται για την δολοφονία πλέον της μικρής Άννη και ο πατέρας αλλά και ο φίλος του, αυτόν που ακόμη αναζητούν οι αρχές και για τον οποίο έχει εκδοθεί διεθνές ένταλμα σύλληψης. Υπάρχουν όμως δύο πολύ σημαντικά στοιχεία στο βούλευμα. Το ένα είναι ότι... Το ένα είναι αυτό που είπαμε, ότι παραπέμπεται εκτός από τον πατέρα και ο φίλος αυτός για ανθρωποκτονία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί πλέον θεωρείται, σύμφωνα με το βούλευμα, τέλεσαν την ανθρωποκτονία από κοινού. Και ο πατέρας και ο φίλος του, ο Βούλγαρος αυτός που αναζητείται. Το δεύτερο πολύ σημαντικό στοιχείο είναι αυτό που είπες, ότι... Να το επαναλάβουμε. Μέχρι τώρα ξέραμε ότι δολοφόνος της Άννη... Είναι μόνο ο πατέρας. Είναι ο μπαμπάς. Αυτό γνωρίζαμε εμείς μέχρι τώρα. Πλέον όμως παραπέμπεται και συγγνώμη, σύμφωνα με... Να το διορθώσω. Ότι διώκεται ο πατέρας για τη δολοφονία της Άννη, γιατί ο ίδιος... αρνείται ότι τη σκότωσε. Άρα κατηγορείται για τη δολοφονία ο πατέρας. Παρακαλώ. Ναι, ο πατέρας παραδέχεται μόνο ότι προέβη στον τρόπο που όλοι γνωρίζουμε και δεν θέλουμε να μπούμε σε λεπτομέρειες, με τον οποίο εξαφάνισε τη σωρό της κορούλας του. Τώρα λοιπόν παραπέμπεται στο δικαστήριο, θα δικαστεί δηλαδή να το πούμε απλά, εφόσον βρεθεί και συλληφθεί, και ο φίλος του, ο Βούλγαρος. Το ένα στοιχείο είναι αυτό. Το άλλο το πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ότι έχουν προκύψει επαρκείς ενδείξεις ότι τόσο στη δολοφονία όσο και στη διαδικασία εξαφάνισης της σωρού συμμετείχε και ένα ακόμη άτομο, ένα άγνωστο άτομο, τα στοιχεία του οποίου δεν έχει βρει η αστυνομία. Άνδρας κι αυτός. Ότι από τα στοιχεία. Από το DNA προκύπτει ότι ήταν άντρας και αυτός, και ο τρίτος μέσα στο σπίτι. Ναι. Και γιατί αυτό, Τατιάνα? Γιατί βρέθηκε κοιλίδα που περιέχει γενετικό υλικό του φίλου του πατέρα, της μικρής και ενός ακόμη άγνωστου ατόμου, σε σημεία που δεν δικαιολογούνται από μία απλή διαμονή ενός ατόμου. Για να μην παρεξηγούμαστε, δεν σημαίνει ότι όποιος μπαίνει μέσα έχει διαπράξει και ένα έγκλημα, αλλά όταν βρίσκεται κάτω από το στρώμα μία κοιλίδα με τρία γενετικά υλικά, εκεί κάτι άλλο συμβαίνει. Όταν βρίσκεται κάτω από το στρώμα που κοιμότανε, όπως λέει ο πατέρας με το παιδί του, μία κοιλίδα, καταλαβαίνετε τι λέμε τώρα, βιολογικό υλικό που ανήκει στον πατέρα. Στο φίλο, στην Άννη και στο και τρίτο πρόσωπο. Άγνωστο πρόσωπο. Δηλαδή στην Άννη και σε δύο ακόμα άντρες που δεν ήταν ο πατέρας της. Και ανήκει η κοιλίδα σε αυτά τα τρία άτομα. Εδώ κάτι δεν γνωρίζουμε για αυτή την υπόθεση. Υπάρχει δηλαδή ένα άτομο, ο άγνωστος Χ, που ήταν μέσα στο σπίτι το βράδυ της δολοφονίας. Ήταν, συμμετείχε. Υπάρχει κάποιος ο οποίος ευθύνεται για αυτό εδώ το έγκλημα και κυκλοφορεί έξω ελεύθερος? Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος? Άντρας. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι η αστυνομία κατέβαλε τεράστιες προσπάθειες, έκανε προσπάθεια ταυτοποίησης με όποιον
έμαθε ότι πέρασε από το σπίτι, με όποιον είχε κάποιο λόγο παρουσίας, με όποιον ήταν στο φιλικό περιβάλλον και δεν ταυτοποιήθηκε με όλους αυτούς τους ανθρώπους το συγκεκριμένο έβριμα. Δεν ήταν κάποιος που σύγνασε εκεί που πέρασε από αυτά, ήταν κάποιος που απομονώνεται σαν να φαίνεται να εμφανίστηκε το βράδυ που έγινε ό,τι έγινε και μετά να εξυφανίστηκε. Εκεί οι άνθρωποι στη γειτονιά, εμείς θα πάμε να κάνουμε εκ νέου έρευνα, κύριε Γεωργίου. Θα το ψάξουμε ξανά. Οι άνθρωποι εκεί στη γειτονιά δεν είδαν κανέναν άνθρωπο να μπαίνει άλλο στο σπίτι. Μα λένε δεν άκουσαν τίποτα. Δεν άκουσαν τίποτα. Εκείνο το μοιραίο βράδυ δεν άκουσαν τίποτα, λένε. Κοιτάξτε, τα έχετε ζήσει και τα έχουμε ζήσει και σ' άλλες. Εδώ κυνηγιόντουσαν 5 παιδιά στην πλατεία της Βέρειας και κανείς δεν είδε τίποτα. Δυστυχώς η ελληνική κοινωνία έχει τις αποστασιοποιήσεις της. Και η συγκεκριμένη γειτονιά, κύριε Γεώργιο, συγκεκριμένη είναι γειτονιά. Και η γειτονιά που υποφέρει. Άρα η αστυνομία, λέτε, άτομα έχει ψάξει πάρα πολύ για αυτό, για αυτό το τρίτο άτομο. Βέβαια, έκανε πάρα πολλές ενέργειες ταυτοποίησης του συγκεκριμένου ευρήματος και σε άντρες και σε γυναίκες και τα λοιπά που βρέθηκαν στο σπίτι, που ήταν, που πέρασαν, που είπαν ότι πέρασαν, όχι σε ένα, δύο και τρία άτομα, σε πολύ κόσμο. Δεν ταυτοποιήθηκε αυτό. Παρέμεινε άγνωστο. Και αυτός ο άγνωστος παραπέμπεται επίσης. Δηλαδή, αν στην πορεία μέχρι τη δίκη εντοπιστεί αυτό το πρόσωπο, όποιο είναι, θα καθίσει στο σκαμί. Θα καθίσει. Βέβαια, και αυτός. Κατηγορείται για ανθρωποκτονία και αυτός. Ο δικηγόρος του πατέρα της Άννη, ο κύριος Χρυσικάκης, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Χρυσικάκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Στεφανίδου. Αν υπάρχει, κύριε Χρυσικάκη, σύμφωνα με το βούλευμα, ένας ακόμα άνδρας εκείνο το βράδυ του θανάτου της Άννη, της δολοφονίας της Άννη, του θανάτου σύμφωνα με τον πατέρα, αν υπάρχει τρίτος άνδρας μέσα, ο πελάτης σας, ο εντολέας σας, ο πατέρας της Άννη, ξέρει ποιος ήταν εκεί το βράδυ. Τον ρωτήσατε. Τον ρωτήσατε. Ο εντολέας μου. Μ' ακούτε? Βεβαίως. Έχει μια καθυστέρηση ο ήχος. Η θέση του εντολέως μου από την πρώτη στιγμή είναι ότι το συγκεκριμένο βράδυ υπήρχε μαζί και άλλο ένα πρόσωπο, το οποίο βεβαίως θα ονομάζεται στο βούλευμα. Ο φίλος του, ο Βούλγαρος. Για το τρίτο ακριβώς, πρόσωπο το ρωτήσατε. Για το τρίτο πρόσωπο δεν έχει αναφερθεί, αλλά βεβαίως από τα στοιχεία της δικογραφίας και από την εργένη, από τα εργένη στοιχεία που αφορούν τη διαμονή του ζεύγους ή του πελάτου μου καθ' όλο το διάστημα που η σύζυγός του έλειπε στο εξωτερικό, είχαν περάσει από το συγκεκριμένο σπίτι αρκετά άτομα. Άτομα. Τι έκαναν αυτά τα αρκετά άτομα μέσα στην οικία? Συγκεκριμένα τα έχει κατονομάσει ποια είναι αυτά τα αρκετά άτομα. Και εδώ μιλάμε, ένα λεπτό, εδώ έχει βρεθεί το DNA κάτω από το στρώμα του παιδιού, και αυτού του άγνωστου Χ. Μαζί, το βιολογικό υλικό. Δεν θυμάται ποιος ήταν αυτός ο άγνωστος Χ, ο πελάτης σας, να τον κατονομάσει? Κοιτάξτε, ο πελάτης μου ό,τι είχε να προσφέρει στις ανακριτικές αρχές, το είπε και από την πρώτη στιγμή είχε κατονομάσει συγκεκριμένα άτομα. Μάλιστα, κάποια από τα πρόσωπα τα οποία φέρεται να είχε επισκεφθεί και το σπίτι έχει ήδη εξεταστεί από τις ανακριτικές αρχές. Από εκεί και πέρα, σε σχέση τώρα με το αν γνώριζε ο εντολέας μου, εάν κατά το διάστημα της απουσίας του από το σπίτι, ότι και ενδεχομένως ήταν και το έτερο πρόσωπο, είχε εισέλθει και κάποιος άλλος, αυτό δεν μπορεί να το ξέρει, δεν το ξέρει, δεν μου έχει αναφέρει κάτι σχετικό. Και δεν είμαι σε θέση να πω κάτι τέτοιο στην παρούσα φάση. Μα ποιο διάστημα της απουσίας του, λέτε? Κύριε Στεφανίδου, είναι εύλογο τα ερωτήματά σας, αλλά θα μπούμε σε μια διαδικασία να συζητήσουμε λεπτομέρειες της υπόθεσης, τα οποία ενδεχομένως δεν μπορεί να δημιουργήσουν κάποια ζητήματα. Έχει αναφερθεί από τον εντολέα μου ότι σε κάποιες περιπτώσεις απουσίαζε από το σπίτι και το παιδί έμενε με άλλο πρόσωπο. Το έχει αναφέρει αυτό, δεν είναι κάτι καινούριο. Το άλλο πρόσωπο, λοιπόν, ποιος είναι το άλλο πρόσωπο, ο Βουλγάρος, ο φίλος του, ο Βουλγάρος ο Νικολάη? Ναι, ακριβώς. Μάλιστα. Ακριβώς. Ναι, εδώ μιλάμε όμως, γιατί εδώ κάτι δεν λέει ο πελάτης σας. Εδώ μιλάμε για το DNA ενός άλλου ανθρώπου που έχει βρεθεί. Και δεν μπορεί να μην γνωρίζει ο πελάτης σας ποιος άλλος άνθρωπος έμπαινε μέσα στο σπίτι με το παιδί του.
Κυρία Στεφανίδου, έχει δώσει τις σχετικές πληροφορίες στις ανακριτικές αρχές από την πρώτη στιγμή και πιστέψτε με ότι αν υπήρχε και κάποιο άλλο πρόσωπο πέραν αυτούν που έχει κατονομάσει, θα είχε, πιστεύω θα το είχε πει. Ξέρετε κάτι, τα εργαστηριακά στοιχεία βέβαια, τα εργαστηριακά στοιχεία δεν ψεύδονται. Έχει βρεθεί DNA μαζί με του παιδιού. Τώρα από εκεί και πέρα το θέμα είναι σε ποιον ανήκει το DNA. Ναι, ναι. Ποιος είναι ο άγνωστος Χ? Και αν τα ονόματα που έδωσε ο πελάτης σας δεν αντιστοιχούν σε αυτό το DNA, μήπως να κάνει μια προσπάθεια να θυμηθεί λίγο καλύτερα? Δεν θα τοποθετηθώ επαφή, κύριε Στεφανίδου. Νομίζω ότι ό,τι μπορούσα να σας πω, σας το είπα. Αυτή τη στιγμή το βούλευμα πρακτικώς επικυρώνει αυτά τα οποία έχουμε πει από την πρώτη στιγμή. Δεν μπορώ να ακομίσω κάτι παραπάνω σε αυτά. Μάλιστα. Εντάξει, κύριε Χρυσάκη. Δεν έχουμε μάθει, κύριε Γεωργίου, την αλήθεια. Δεν έχουμε μάθει ακόμα την αλήθεια. Και εάν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος συμμετείχε σε αυτό το έκτρωμα που έγινε εκεί πέρα, θα πρέπει να τον βρούμε ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος. Πρέπει να τον μάθουμε. Θέλω να σας πω ότι συμμερίζομαι απόλυτα την άποψή σας. Η προσπάθεια η δική μου που δεν έγινε αντιληπτή στη φάση της ανάκρισης, η οποία πρέπει να ομολογήσουμε ότι άφησε μεγάλα κενά, ήταν να μπορέσουμε να βρεθούν όλοι οι παράγοντες οι γνωστοί, ναι, για να μπορέσουμε σε μία εξέταση όλων μαζί να πει ο ένας, να πει ο άλλος, να βγάλουμε μια άκρη. Είχαμε μία μεγάλη καθυστέρηση στην έκδοση εντάλματος συλλήψεως του Βούλγαρου, του Νικολάη, του λεγόμενου, του, ναι, Ναζίφκο, Φαγμέτ, ναι, ναι, και τα λοιπά, του Τουρκοβούλγαρου. Ναι. Λοιπόν, σύμφωνα με τις πληροφορίες επίσημες της βουλγαρικής αστυνομίας προς τις ελληνικές δικαστικές αρχές, που ερευνούν, οι βουλγαρικές τηλεοράσεις δείχνουν συνέχεια τη φωτογραφία. Ναι. Α, δείχνουν ότι τον ψάχνουν στη Βουλγαρία. Βέβαια τον ψάχνουν και έκαναν μία ενημέρωση και είπαν ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ναι, λίγες μέρες πριν εκδοθεί το ένταλμα σύλληψης, που κατά την άποψή μας άργησε να εκδοθεί, έφυγε από τη Σόφια, όπου διανυχτέρευσε, ήρθε στην Αθήνα, ναι, και από την Αθήνα εξυφανίστηκε. Α, από εδώ έφυγε. Από εδώ έφυγε, λένε οι βουλγαρικές αρχές. Και άμα ξανάρθει, λέει, σε εμάς, τότε λοιπόν κατηγορούν εμάς ότι ο άνθρωπος από εμάς διέφυγε. Και είναι λογικό σε μια χώρα που τα σύνορα είναι τρύπια. Όποιος διευκολύνεται να φύγει, μου κάνει εντύπωση. Γιατί δεν έφυγε από τη Βουλγαρία και διάλεξε να φύγει από τη χώρα μας? Προφανώς. Γιατί άραγε. Είναι πιο άνετο. Όχι, είναι πιο άνετο να μπει και να βγει σε αυτή τη χώρα. Γι' αυτό το έκανε. Και όπως μπαίνουν και βγαίνουν οι έρημοι πρόσφυγες, μπαίνουν και βγαίνουν και δολοφόνοι. Πώς να το κάνουμε, αυτό είναι γενικό το κακό. Θέλω όμως να μου επιτρέψετε να πω το εξής. Αυτό που δέχεται το βούλευμα είναι ότι η μητέρα, όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα και από τις τηλεφωνικές συνομιλίες που υπάρχουν στη δικογραφία και στις οποίες δεν μπορώ να αναφερθώ λεπτομέρως, δεν γνώριζε τίποτα για την τύχη του παιδιού της. Δεν έχει ευθύνη στη δολοφονία. Όχι μόνο αυτό. Δεν γνώριζε όταν ήρθε τι είχε γίνει. Όταν δηλαδή είπε κάποια πράγματα, τα είπε γιατί της έλεγε ο άλλος μην μπλέξεις και μείνεις μόνος, ναι, και ναι, τέτοια. Δεν ήξερε. Αυτό το δέχονται. Τώρα η κατηγορία που της μένει, και βέβαια πάει στο δικαστήριο, είναι ότι άφησε το παιδί της στο συγκεκριμένο πρόσωπο, το οποίο ήταν ο βιολογικός του πατέρας, ενώ αυτός κατηγορείται ότι έκανε χρήση διαφόρων ναρκωτικών ουσιών και θα έπρεπε να σκεφτεί ότι μπορεί αυτός, επειδή κάνει αυτά, Βάση, να σκότωνε το παιδί του. Ένα πράγμα τραβηγμένο από τα μαλλιά, που και το ίδιο το βούλευμα έτσι λίγο μπερδεμένο το έχει. Γιατί εγώ θα μιλήσω. Δεν μπορεί να έχει ακούσει τόσο αυτή η μάνα. Δεν μπορεί το βούλευμα να λέει ότι η μάνα δεν γνώριζε τίποτα από τη μια μεριά. Δεν μπορεί να λέει ότι το άφησε σε έναν πατέρα ο οποίος έκανε χρήση ναρκωτικών ουσιών. Και απ' την άλλη το ίδιο το βούλευμα να λέει ότι αμφισβητείτε εάν ήταν υπό την επίρρεια αυτών των ναρκωτικών ουσιών ή σε τέτοιο βαθμό ώστε να κάνει αυτό που έκανε. Ναι. Αυτό είναι αντιφατικό. Βέβαια αυτές τις αντιφάσεις θα τις λύσει το δικαστήριο. Μάλιστα. Που ελπίζω, μάλιστα, να τις δει με ανοιχτά μάτια. Το γεγονός είναι πραγματικά ότι από την πρώτη στιγμή η αστυνομία την άφησε ελεύθερη. Ναι. Υπάρχουν αστυνομικές αρχές οι οποίες έκαναν καλά τη δουλειά τους. Ναι. Όπως και κάποιες άλλες οι οποίες στην αρχή, μάλιστα, δεν το πήγαν καλά το θέμα.
Έτσι, υπάρχουν και ικανές αστυνομικές αρχές και αστυνομικές αρχές που έχουν αποτυχίες και αστυνομικές αρχές που κατηγορούνται για διαφθορά όπως το αλλοδαπών. Γι' αυτό να μην θυμώνει το αλλοδαπών άμα οι δικηγόροι αναφέρονται στα έσχη που γίνανε, γιατί ξέρουμε τι ψάχνουν και οι εισαγγελείς. Μάλιστα. Λοιπόν, πρέπει να ολοκληρώσουμε, κύριε Γεωργίου. Και γρήγορο, ναι. Θα είναι η δίκη. Εμείς αυτό που θέλουμε να μάθουμε είναι σε ποιον ανήκει. Εγώ θα το πω πολλές φορές. Θα μείνω σε αυτό. Δεν θα το προσπεράσουμε. Σίγουρα αυτοί που το ξέρουν είναι αυτοί που ήταν εκεί. Να μας πούν σε ποιον ανήκει το DNA και γιατί ήταν ο άνθρωπος αυτός, ο άντρας αυτός, στο σπίτι εκείνες τις μέρες. Τι έκαναν αυτοί οι άντρες ενώ έλειπε η μάνα και ήταν μέσα το παιδάκι με τον πατέρα, τον ναρκωμανή πατέρα και τον άγνωστο τον Βούλγαρο. Τι έκαναν οι άντρες που πέρναγαν εκεί και γιατί το DNA έχει βρεθεί στο στρώμα μέσα που κοιμόταν ο πατέρας με το παιδί. Για ποιο λόγο, ποιος είναι αυτός. Και παραπέμπεται ένα άγνωστο άτομο για ανθρωποκτονία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή λοιπόν, ουσιαστικά κάποιοι παραπάνω από αυτούς που ξέρουμε βοήθησαν σε αυτό που έγινε εκείνο το βράδυ. Αυτό, είναι το, αυτό δείχνει το βούλευμα, για να μην αρχίσουμε και πάμε σε άλλες ατραπούς. Αυτό που δείχνει το βούλευμα είναι ότι εκείνο το βράδυ. Βοήθησαν ή τελικά το ετέλεσαν. Συμμετείχαν, βέβαια. Ναι.